Η ζακέτα μου φαίνεται βαρετό. Όχι, εντάξει, δεν είναι από τα αγαπημένα μου ζακέτα. Δεν πολύ φοράω ζακέτες. Οπότε λίγο διεκπαιρεωτικά θα πάει σήμερα η δουλίτσα τουλάχιστον για μένα. Και χθες που είχα περισσότερες προσδοκίες δεν είδα να ευωδόθηκαν βέβαια. Οπότε πάμε και βλέπουμε. Θέλεις πριν τον βγάλεις να το χαλάσω? Χάλασα το. Είσαι σίγουρη? Δεν ξέρω. Κοίτα, τώρα δεν μπορείς να το φορέσεις έτσι όπως είναι. Έτσι κι αλλιώς. Θέλω πάλι να κυρωθώ για... Άρα θα το χαλάσουμε. Τελείως. Για να δούμε αν μας βγάζει ένα aesthetic, το οποίο αυτή τη σοβαροφάνεια που βγάζει με αυτό, το σπάει και το κάνει λίγο πιο aggressive. Άμα δεν σ' αρέσει, θα το βάλεις χωρίς καλτσόν. Το κάνει. Το κάνω. Μην πεις όμως μετά ότι μου έσκισε το καλτσόν, μόνο του ήταν σκισμένο. Δείξτε το. Κοιτάξτε, έχω την κάμερα του μου ξύζει το καλτσόν. Συναχωριέμαι που γίνεται αυτό ο καλτσόν. Εντάξει ρε αγάπη, θα γίνει και αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς το κάνεις μετά πιο... ξέρεις. Κοίτα, πολύ δημιουργική είσαι όμως, μ' αρέσεις. Γενικά, εμένα προετοιμασίες μου δεν πάνε καλά. Όλο κάτι μου συμβαίνει. Μία θα μου πέσει καφές πάνω μου. Μία θα ξεχάσω κάτι. Μία θα χαλάσω το κινητό μου. Όλο κάτι μου συμβαίνει. Μένα και σήμερα σκίστηκε το καλσόν μου. Εννοείται πως δεν μου σκίστηκε το καλσόν. Αλλά δεν πειράζει, ίσως δεν ήταν για καλό. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ χωρίς καλσόν τελικά. Δεν είναι, μ' αρέσουν αυτά που γίνονται ιδιαίτερα. Ούτε εμένα μου αρέσουν καθόλου. Χριστιανά. Καμένα. Εμένα δεν μου άρεσε. Εγώ την είπα ανακατόστρα. Ναι. Γιατί όντως. Έχει ανακατεύσει λίγο κάποιες καταστάσεις και πράγματα με τον οποιονδήποτε λόγο. Κάποια πράγματα που λες και επιμένεις ότι είναι κάπως, δεν είναι. Δεν πειράζει, θα δείξω. Και, επειδή, και ακριβώς δεν πειράζει. Και επειδή έχω την ελευθερία της βαθμολογίας μου, εγώ βάζω το 2, γιατί πραγματικά σε θεωρώ ανακατόστρα. Εγώ δεν είμαι κατά του να προσπαθείς να σώσεις τον εαυτό σου από μια κατάσταση. Είμαι κατά με ποιον τρόπο το επιλέγεις. Ναι, ναι, το ίδιο είπαμε. Απόλυτη σύμπνοια έχουμε σε αυτό. Και η ίδια μου απάντησε με τη λέξη διπρόσωπη. Άρα, βαθμολογείς... Ναι, σου κόψα και ένα βαθμό, θα βάζα 2 η αλήθεια. Ναι, αλλά σου κόψα και ένα βαθμό για το ανακατόστρο, γιατί είσαι διπρόσωπη. Καθόλου διπρόσωπη. Θα το θεωρούσα λίγο πιο ειλικρινές, να έρθει και να πει, ξέρετε, κορίτσια, ήθελα να μείνω πολύ και σκαρφίστηκα όλο αυτό. Ή θα το θεωρούσα πιο ειλικρινές να έρθει και να πει με ποιον τρόπο μπορώ να μείνω παραπάνω ή σώστε με ναι. ή αυτό ναι. γιατί θέλω να δείξω κτλ. Κτλ. Από τότε που γνώρισα λοιπόν τη Χριστιάνα μέχρι τώρα η άποψή μου έχει αλλάξει για την ίδια γιατί έχει αλλάξει και η ίδια μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Για να προστατέψει λοιπόν τον εαυτό της σφάζει ανθρώπους στο διάβα της και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Ναι. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο εγώ φοβάμαι εσύ δεν φοβάσαι. Ναι. Έχοντας μέσα στο παιχνίδι μία τύψη. Στο προηγούμενο επεισόδιο με πέρασε πιο πάνω βαθμολογικά από μένα ήρθε. Με τη μαύρηλά της. Ναι. Φοβόμαστε ότι με αυτή τη συμπεριφορά της η Χριστιάνα μπορεί να καθίσει και να βγάλει offside οποιαδήποτε παίκτρια. Επειδή έτσι το αποφάσισε. Για να σώσει το τομάρι της. Εσύ θεωρείς ότι έκανε κάτι σκεμμένα για να. Για να μείνει στο παιχνίδι παραπάνω. Και όταν λες σε αποχαιρετούσε, τι είναι σε αποχαιρετούσε. Από τη Δευτέρα έλεγε ότι εγώ θα φύγω τώρα. Το έλεγε ναι ή όχι. Κορίτσια, δεν ξέρω, όσες ήταν εδώ. Είπα ότι δεν ήμουν καλά. Για άλλο λόγο το λέω αυτό, γιατί βγήκες υποψήφια και σε σώσαμε λόγω του ότι η ίδια είχες πει. Α, ευχαριστώ. Την ιστορία αυτή. Βέβαια και σε σώσαμε, γιατί εγώ το θεωρούσα άδικο. Άρα με έσωσε και για τώρα... την ιστορία. Δεν ξέρω, έχω ξενερώσει την όλη κατάσταση. Θέλω να δω απορώ που θα βγει μεταξύ πλησιάζει και τον καλά και το έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια θα φύγει. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι με τούτα και με εκείνα, έτσι πως γίνονται τα πράγματα, βλέπω 2 δυνατές παίκτρες να είναι προτινόμενες και ναι, μια ναι, άκυρη. Ναι, αυτό. Και μετά να δούμε πώς ακριβώς αυτό θα σώσει ακριβώς. Πλέον τη Χριστιάνα, εγώ δεν θεωρώ αδύναμη παίκτρια ενδυματολογικά. Θεωρώ ότι έχει αρχίσει και δείχνει εικόνες. Γι' αυτό έτσι έθιξε και το θέμα του στη λίστα. Γιατί με κλείσει ένα κορίτσι που την πρώτη εβδομάδα έρχονταν έτσι όπως ερχόταν και δεύτερη εβδομάδα έπαιρνε άσους και τώρα ξαφνικά τη βλέπουμε να ντύνεται. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτός είναι λόγος για να φύγει. Το ότι δημιούργησε αυτή την κατάσταση μεταξύ μας και εξέθεσε ανεπανόρθωτα την Έλλη, για μένα είναι ο κύριος λόγος που θα έπρεπε να φύγει. Γιατί όντως δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει δίκιο ο Κατερίνα σε αυτό που λέει. Δηλαδή, μπορεί τώρα να ήταν η Έλλη, αύριο να είμαι εγώ, μεθαύριο η Κατερίνα. Μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε προτινόμενες από το πουθενά. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια κλίκα. Ας μην ξεχνάμε ότι τη σώσαμε επειδή όντως σώθηκε η Χριστιάνα από εμάς.
γιατί μας μετέφερε ένα κλίμα αδικημένου. Εγώ πρώτη ήμουνα που είπα ότι βάλτε μένα στο τάκο να σωθεί, ρε παιδί μου, και έκανα ματάκια με τη Σοφία για το ποιον να ψηφίσει. Και δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι που στήθηκε πίσω από την πλάτη μας. Αυτό ακριβώς. Γιατί ούτε η Σοφία τα πήγε καλά βαθμολογικά σε αυτή την εβδομάδα. Ούτε κι εγώ δεν είμαι δυνατή. Εσύ είσαι χλιαρή, μία πας, μία έρχεσαι, σύμφωνα με τις κατατάξεις που βλέπω κάθε μέρα. Έτσι είναι. Και βλέπω μια Μαρία πολύ δυνατά βαθμολογικά, που σε κάποια πράγματα αναρωτιέμαι. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Κουδουνάρης και λέει: αναρωτιέμαι πώς βάζετε αυτές τις βαθμολογίες κτλ. Και εγώ αναρωτιέμαι με τη σειρά μου για αυτούς. Απέναντι, δηλαδή με. Δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Βλέπω κάτι που. Μήπως δεν βλέπω κάτι που βλέπουν αυτοί και πάει τούμπαλι. Δεν ξέρω. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι συμβαίνει με τη Μαρία. Νομίζω ότι λίγο υπάρχει και σε αυτούς ο φόβος της βαθμολογίας λόγω θέσης φύσης. Ότι και καλά, επειδή έχει γράψει κάτι. Ας γράψουμε κι εμείς ένα βιβλίο styling τότε και ας ξαναέρθουμε στο My Style Rocks με να μας βλέπουν ένα άλλο μάτι. Η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι δεν ήταν τελείως τυχαία η επιλογή της Σοφίας για την αφαίρεση πόντου. Άσχετα αν η Μαρία λέει ότι ήταν τελείως τυχαία, ότι καλά. Ήταν αφηρημένη. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η Μαρία δεν λειτουργεί τόσο πια έτσι, χωρίς να το σκεφτεί. Τώρα τι έχει με τη Σοφία θα φανεί στην πορεία, γιατί κάτι έχει και με τη Σοφία ή είχε. Κάτι γίνεται με τη Σοφία. Τι έχεις να πεις για χθες. Για ποια απ' όλα. Για όλα. Εκτός ότι με έξελε με τη Μαρία, πραγματικά. Με έξελε με τη Μαρία, σωστά. Παιδιά, άσχετο. Αφαίρεσε πόντο από έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να φύγει. Θα το πάρω από το σοφάκι θα το πάρω. Α. Πώς και έτσι. Γιατί θέλω λίγο να παίξω κι εγώ στρατηγικά. Βαρέθηκα να βλέπω τις άλλες. Λάθος στρατηγική σήμερα διάλεξες. Δεν τα πάω καλά αυτή τη εβδομάδα. Αυτό που σκέφτομαι για τη Μαρία είναι ότι μ' αδίκησε. Μ' αδίκησε γιατί αρχικά δεν σκέφτηκε το γεγονός ότι μπορεί να είμαι προτινόμενη αυτή τη εβδομάδα. Οπότε εγώ θεωρώ πως θέλει να με διώξει. Αφού. Όταν πήγε στην Κατερίνα, είπε: ωραία, θα παίξω κι εγώ στρατηγικά. Οπότε θα αφαιρέσω πάντα από τη Σοφία. Οπότε, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσω, θέλει να με διώξει. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτήν. Και με πλήγωσε αυτό. Γιατί δεν θέλω να. Εγώ προτινόμενη. Το έκανε επίτηδες για να φανεί καλή. Ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα αφαιρέσω από αυτήν την παράκη. Και πήρε από αυτήν. Και από αυτήν ναι, κάτι ισχύει. Έχει. Δεν το έκανε τελείως ότι. Μου ήρθε ένα όνομα τη Σοφία. Τι ωραία. Πάρε τη Σοφία. Για πες. Τι να πω, είμαι έξαλλη. Είπε εμένα ανακατόστρα. Η ανακατόστρα που θυμήθηκε δύο επεισόδια μετά να φέρει ένα θέμα στην επιφάνεια το οποίο το έχω λύσει με την Έλλη και προσπαθούμε να τα ξαναβρούμε γιατί, okay, άλλοι μας ανακατέψανε και της είπα κιόλας ότι έχει λήξει αυτό το θέμα όσες φορές με ρώτησε και... Τα έβαλε μαζί μου και με έλεγε να κατώσω. Ποια είναι τα πράγματα που θες να μάθεις. Σε έχω ρωτήσει προσωπικά και. Για την Έλλη. Με την Έλλη σου είπαμε ότι το λύσαμε το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να απαντήσει και η ίδια η Έλλη και έχει λήξει. Ναι. Τώρα, αν απλά εσύ θυμάσαι. Όλο αυτό λίγο ανακατώσει. Δύο επεισόδια μετά να αναφέρεις το θέμα της Έλλης είναι δικό σου πρόβλημα. Εκτός αν είναι μια δικαιολογία. Εσύ το είπες αυτό. Εκτός αν είναι μια δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Είμαι παγωμένη αυτή τη στιγμή με την Κατερίνα γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που. Έκλεψα και μου συμπαραστάθηκε υποτίθεται και ήξερε τι έγινε και όταν με ρώτησε της είπε ότι έλυξε το θέμα με την Έλλη να μην το συνεχίσουμε άλλο. Είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί από το μαγαζί ή από κάποια άλλη κοπέλα που μπορεί να μην είναι εδώ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έπαθα σοκ με την επίθεση που μου έκανε. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έκανε όλο αυτό. Είδα γενικώς μία τάση, ρε παιδί μου, μια προσπάθεια χειραγώγησης τέλος πάντων αποτελεσμάτων σε συνεργασία με την Παράκη και όλα αυτά. Αλλά αυτό που. Το κάνουν και σε άλλες, δεν το κάνουν μόνο σε μένα. Πιστεύω ότι η Κατερίνα και η Ιωάννα έχουν γίνει φίλες, είναι ολοφάνερο. Συνεννοούνται για τις βαθμολογίες. Υπάρχουν υψίθυροι πριν βγούμε στο πλατό. Τι να βάλουμε σε αυτήν, τι να βάλουμε σε αυτήν. Ναι, γι' αυτό καταλήγουν να βάλουν τις ίδιες βαθμολογίες. Δεν πρέπει να θεωρείς καμία φίλη σου. Μα δεν ήρθα εδώ να κάνω φίλε. Ναι, αλλά τουλάχιστον να μην φτάνουμε και σε ακραία επίπεδα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι. Okay, η Ιωάννα είναι ένα fashion icon. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Απλά πιστεύουν ότι είναι η top of the top.
Και μόνο αυτές αξίζουν τον τελικό, καμία άλλη, δηλαδή μηδενίζουν όλες τις άλλες προσπάθειες. Πριν φτάσετε σε αυτά τα ακραία επίπεδα, ήσασταν σε φάση πολύ κοντά. Δεν ήμασταν φίλες, ήμασταν κοντά. Ήσασταν αυτό... κοντά. Αυτό... Είναι ανθρώπινο όταν είσαι τόσες ώρες με έναν άνθρωπο να έρχεσαι λίγο πιο κοντά. Είναι ανθρώπινο, αλλά μπορεί να θολώσει η κρίση σου. Μπορεί να μην κάνεις μια σωστή εκτίμηση, η οποία να αποβείς βάρος σου. Και μπορεί να... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να αποκλείσεις κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ενδεχομένως έχεις περισσότερα κοινά, θα μπορούσες να πατήσεις, ας πούμε, μαζί τους για να πας πιο πέρα στο παιχνίδι. Και ξέρεις, δεν δηλαδή νομίζω ίσως είναι ώρα να κάνεις μια επανεκτίμηση, ένα reboot των σχέσεών σου εδώ μέσα. Η Κατερίνα κινείται αρκετά στρατηγικά και ειδικά βλέποντας με δεδομένο αυτό που έγινε με τη βαθμολογία εχθές, τα καρμπών βαθμολογίας Μπαράκη και Κατερίνας, σίγουρα πιστεύω ότι αποτελεί ένα σκέλος κάποιας ευρύτερης στρατηγικής που παίζει αυτή τη στιγμή. Και εγώ προσπαθώ έτσι, αντιλαμβάνομαι και ότι οι άλλες κοπέλες προσπαθούν και δεν μ' αρέσει να φέρουν έναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση και καταλαβαίνω το γεγονός ότι όλες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν μία εικόνα και στεναχωριόμουν να βάλω ένα και δύο. Αλλά όταν εμένα μου γιώνει την προσπάθειά μου, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, και μετά μου το κάνει και όλα στρατηγικά, όχι, θα παίξω κι εγώ έτσι. Κι εγώ δυστυχώς. Δεν είμαι χαζή. Δεν μου έχουν φτάσει το μην. Κι εγώ ξεκίνησα βαθμολογώντας αυστηρά με στιλιστικά κριτήρια, αλλά διαπιστώνω, ρε παιδί μου, ότι από την δεύτερη εβδομάδα και μετά, δηλαδή τώρα στη δεύτερη εβδομάδα που είμαι, δεν γίνεται να πας έτσι. Γενικά υπάρχει μία απόσταση τις τελευταίες μέρες. Από τι? Από σένα και από την Ιωάννα. Βλέπω μία απόσταση προς εμένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία απόσταση. Άρα σωστά κατάλαβα. Αφού κάνουν ψου-ψου-ψου, μόλις βλέπουν, πάμε στο πλατό και βλέπουν όλο το αλούκολο γλυρωμένο, κάνουν ψου-ψου-ψου και τι βαθμό θα βάλει μία... Είδα μία μίνι συνεδρίαση και πριν βγούμε στο πλατό. Α, το είδες κι εσύ, δεν το είδαμε εγώ. Απλά νιώθω πραγματικά πάρα πολύ ηλίθια, διότι το βαθμό που πήρα νικήτρια της μέρας έπρεπε να τον πάρω από μια από αυτές τις δύο, λίγο μπας και σπάσει το παρεάκι και δούμε καμιά σπριμέρα σε αυτό το παιχνίδι. Όπως οι δυο τους, η Ιωάννα και η Κατερίνα, έδιναν καρμπών βαθμολογίες σε όλα τα κορίτσια, το ίδιο συνέβη και με μένα και ήταν χαμηλές βαθμολογίες, τις οποίες, κρίνοντας κιόλας εκ του αποτελέσματος ότι το outfit βγήκε το καλύτερο της ημέρας, θεωρώ ότι ήταν στρατηγικές βαθμολογίες, έτσι. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα αλλιώς. Θεωρώ εγώ. Καλά, εμένα σίγουρα θέλω να με βγάλουν out. Το έχω καταλάβει αυτό τώρα. Τι πάει να πει ας νικήσει η χειρότερη? Εγώ θα πω ας κερδίσει η χειρότερη. Τι σημαίνει αυτό? Ας κερδίσει η χειρότερη. Τι σημαίνει αυτό? Η χειρότερη στο να λέει ψέματα. Δεν είπα ψέματα. Εντάξει. Θέλουν ενδεχομένως η Κατερίνα και η Ιωάννα να βγάλουν μια ώρα αρχίτερα από το παιχνίδι μια παίκτρια που θεωρούν αδύναμη. Θέλουν έμεσα να εμφανιστούν ότι υπερασπίζονται την Έλλη, γιατί ενδεχομένως της ενοχλεί το γεγονός ότι η Έλλη και εγώ έχουμε έρθει κοντά. Δεν ξέρω, τώρα όλα αυτά είναι εικασίες. Λίγο πριν συναντήσω τους κριτές με αυτό το υπέροχο ντύσιμο, σκέφτομαι ότι θέλω να πάει καλά, δεν απελπίζομαι, θέλω να δω δεύτερη θέση. Γιατί ακόμα η πρωτιά παίζεται και θέλω να την πάρω.